Την εβδομάδα, πού θα πάμε, πάμε Τζιά. Πάμε Τζιά, πάμε κάπου κοντινά, κυρίες και να κύριοι. Να πούμε μια καλημέρα στη Δήμαρχο, την κυρία Ειρήνη Βέλη Σαροπούλου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, Δήμαρχε. Κοντά μας. Καλή σας ημέρα και από εμάς. Καλημέρα από την Τζιά. Είστε κι εσείς κοντά μας, άλλωστε συνεφιασμένοι όπως και εμείς. Λίγο μουντί και λίγο σκονισμένοι. Συνεφιασμένοι, αλλά πάντα όμορφοι. Ναι, έτσι, μπράβο, σίγουρα. Πού βρίσκεστε τώρα, για πείτε μας. Είμαι έξω από το Δημαρχείο της ΚΕΑΣ στην Ιουλίδα, που είναι ένας παραδοσιακός οικισμός, ο οποίος είχε ξεκινήσει να χτίζεται τον 6ο αιώνα π.Χ. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το πιο κοντινό Κυκλαδονήσι. Είναι σε απόσταση αναπνοής πραγματικά από το Λαύριο. Πόση ώρα κάνει το πλοίο για να έρθει? Μία ώρα και ένα τέταρτο. Μία ώρα και ένα τεταρτάκι. Τίποτα, για να βρεθείς στις Κυκλάδες. Έτσι, και όταν μιλάμε για Κυκλάδες. Όταν λέμε για Κυκλάδες, μιλάμε για κανονικό Κυκλαδονήσι με τα όλα του. Δηλαδή, με την ξεραίλα του αυτή την εποχή, με τα καταγάλανα νερά του, με τα μελτέμια του το καλοκαίρι. Ξεραίλα δεν έχουμε αυτή την εποχή, γιατί είμαστε μετά από την άνοιξη που είχαμε μια πανδεσία χρωμάτων. Α, έχει κρατήσει ακόμα. Είναι από ωραία αποτέλεσμα τη περιοχή μα. Μάλιστα. Τώρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι κρατήσεις πώς είμαστε σε αυτό το κομμάτι? Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, θα σας επισκεφτεί? Κάτι πολλοί κόσμος. Ξέρετε, αυτή την εποχή οι κρατήσεις δεν είναι ενδεικτικό στοιχείο, γιατί με το Airbnb δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσος κόσμος θα έρθει. Όμως το βλέπουμε από τις αφήξεις των καραβιών, αφήξεις και αναχωρήσεις. Από την Παρασκευή, Σάββατο που έρχονται στο νησί και Δευτέρα που θα φύγουν οι περισσότεροι. Μάλιστα. Πάει πάρα πολύ καλά. Θα έρθει αρκετός κόσμος στο νησί, έως και πολλοί. Τους περιμένουμε, φιλόξενο νησί είμαστε. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε περισσότερους ανθρώπους μαζί. Ωραία, λοιπόν, κάποιος ο οποίος επιλέγει να έρθει να επισκεφθεί την Τζιά, είτε αυτό το τριήμερο, είτε και για το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί όχι. Τι δεν χάνει. Ακριβώς. Τι θα πρέπει λοιπόν να πάει να δει οπωσδήποτε? Σίγουρα θα πρέπει να δει τις ωραίες παραλίες μας και να κάνει μια πολύ ωραία βουτιά. Να δει την ενδοχώρα, τους παραδοσιακούς οικισμούς, να κάνει έναν ωραίο περίπατο στα μονοπάτια της Τζιάς και βέβαια να διακάσουμε τα αρχαιολογικά σημεία τα οποία έχουν στο νησί, τα οποία αξίζουν να τα δουν οι άνθρωποι. Πόσες παραλίες υπάρχουν που μπορεί κάποιος να έρθει και να κολυμπήσει? Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει την παραλία. Φανταζόμαστε θα είναι και οργανωμένες, έτσι δεν είναι? Θέλει να κάνει πάνω σχετικά μόνος της. Ή αν κάποιος λοιπόν θέλει έτσι λιγάκι να απομονωθεί και να μην πάει σε κάτι οργανωμένο. Τώρα, όσον αφορά στο φαγητό, έχετε εσείς κάποια τοπικά εκεί έτσι εδέσματα τα οποία μπορεί κάποιος και να... Γιατί πάντα τα ρωτάμε αυτά, οπότε κάνουμε έτσι ωραίες συνδέσεις. Η Τζιά έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα κρέας. Mm-hmm. Οπότε οτιδήποτε δοκιμάσει σαν κρέας είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε λόζες και λουκάνικα πάρα πολύ ωραία. Η λόζα είναι καπνιστό κυρινό. Ναι. Πολύ ωραίο κρασάκι. Και πολλές ωραίες λιχουδιές, τις οποίες μπορεί να δοκιμάσει στα τοπικά εστιατόρια. Μάλιστα. Είναι. Τέλεια. Εντάξει. Όλα αυτά τώρα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι ένα νησί το οποίο βρίσκεται μια ωρίτσα από την Αθήνα. Εντάξει. Νομίζουμε ότι φέτος το καλοκαίρι τα πράγματα θα πάνε σφαίρα όπως σε όλη την Ελλάδα, φανταζόμαστε. Σας περιμένουμε. Φανταζόμαστε ότι περιμένετε πολύ κόσμο, λέμε. Το καλοκαίρι. Περιμένουμε πολύ κόσμο, περιμένουμε και εσάς και θα κάνουμε πολύ να σας δούμε. Ωραία. Α, σίγουρα, σίγουρα να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για όλα. Τα φιλιά μας στη Τζιά. Σας ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στη Τζιά. Γεια σας. Καλή σας συνέχεια. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Ξέρεις ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν σπίτι.